Μάρα μου, δεν θα κάνω ανάλυση. Την έχουμε κάνει τι προηγούμενε μέρε από το δελτίο αυτό, ζητώντα χαμηλού τόνου, διάλογο, πρωτοβουλίε από το Υπουργείο. Θα πω μόνο ότι, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη, νομίζω, τη ελληνική κοινωνία, το εξάμεινο χάθηκε ακόμα και αν το ρυθμίσουν με μια τροπολογία στη Βουλή αυτά δεν ρυθμίζονται με τροπολογία στη Βουλή. Οι διδακτικές ώρες δεν αναπληρώνονται νομοθετικά δεν αναπληρώνονται ε, με, με μια ρύθμιση που θα έρθει από ψηλά και θα ψηφιστεί στη Βουλή αναπληρώνονται με ώρες διδασκαλίας και φαίνεται ότι και μαθηματικά αν κανείς κοιτάξει το ημερολόγιο δεν βγαίνει το εξάμεινο έχει χαθεί ουσιαστικά ακόμη και αν λειτουργήσει η εξεταστική περίοδος του Φεβρουαρίου και οι συνέπειες και για τους φοιτητέ και για το κύρος των πανεπιστημίων που είναι κλειστά και εντός και εκτός χώρας είναι ήδη μεγάλες και ευθύνε υπάρχουν σε όλες τις πλευρές. Αν τι αναλογιστούν και ο Υπουργό Παιδείας που ήδη το κόμμα του το ίδιο ακούσαμε τον γραμματέα Παπαμίκο πριν τον κατηγορεί για ατολμία αλλά και ορισμένοι πριτάνεις που έδειξαν αδιαλαξία και έπαιξαν, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φοιτητών.